Θα έρθουμε να δούμε τα θέματα που απασχολούν την Ανατολική Μεσόγειο, να δούμε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό μέσα από τις βουλήσεις των κρατών της περιοχής με έναν άνθρωπο ο οποίος η ιδιότητά του είναι πολλαπλή, διαλέγεται και παίρνεται. Είναι καθηγητής στο Παρίσι, είναι ποιητή, είναι συγγραφέας, είναι ζωγράφος. Είναι όμως ένας άνθρωπος του πολιτισμού, της τέχνης και του πολιτισμού. Μιλάμε για τον Δημοσθένη Δαβέτα. Καλώς ορίσατε κύριε Δαβέτα. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα πάντα όταν είμαι στην Κέρκυρα και όταν είμαι στην εκπομπή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με την Αγία Σοφιά. Εμείς το ανεβάζουμε ψηλά. Βλέπουμε τους υπολείπους ετέρους τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λένε ότι ναι μεν αλλά δεν θα κάνουμε και πόλεμο τώρα για την Αγία Σοφιά. Πώς βλέπει εσείς, ζείτε την κοινωνία της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης στην καθημερινότητα σας, πώς, πώς το βλέπουν αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, με βάση μάλιστα ένα άρθρο το οποίο θα βγει την Πέμπτη, Έχω μιλήσει για το... είμαι μάλιστα αν θέλετε ο, ε, ο γεννήτορας του όρου, ε, μιλάω για γεωπολιτισμό. Να. Τι είναι ο γεωπολιτισμός, είναι μια αλλαγή στάσης μέχρι τώρα, τα κράτη ε, λειτουργούσαν με βάση τον ανταγωνισμό της οικονομίας. Ε, όχι ότι έφυγε ο ανταγωνισμός της οικονομίας, παραμένει πάντοτε, είναι πανταγού παρόν. Τώρα όμως στο παιχνίδι μπαίνει και ο γεωπολιτισμός, δηλαδή ε, διάφορες, διάφορες πολιτιστικές στιγμές της ιστορίας για ενίσχυση ή για το αντίθετο για μη ενίσχυση του προφίλ ενό ηγέτη. Ο Ερτογκάν λοιπόν επειδή έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, μια συγκεκριμένη πολιτική νεοοθωμανικής νεο λογική λογικής και παίζει, τα παίζει όλα, σε όλα τα επίπεδα, έχει ανοιχτά μέτωπα, έχει το Κουρδικό, έχει στη Συρία, έχει στη Λιβύη, έχει στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει παντού ανοιχτά μέτωπα, έχει στο εσωτερικό, πολλοί τον κατηγορούν για πρόβλημα οικονομικό με τα, με τη λύρα την τουρκική αλλά και με τις ε, ας το πούμε συμπεριφορές των γύρω από αυτών της αυλής του οι οποίοι κερδίζουν τεράστια κέρδη σε βάρος του κόσμου άρα αυτά τα μέτωπα μπορούν κάποια στιγμή να γυρίσουν να γίνει ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για να βάλει λοιπόν τάξη σε αυτά τι πρέπει να βρει πρέπει να, να βρει κάποια θέματα τα οποία να είναι θέματα όχι ουσίας για αυτόν αλλά θέματα τα οποία να λάμπουν ω ουσία στα μάτια των ανθρώπων τους οποίους έχει ποτίσει με θεολογικό εθνικισμό. Ναι. Έχει ποτίσει την Τουρκία με θεολογικό εθνικισμό τα τελευταία χρόνια για να μπορεί να κάνει τις αντικείμενες του κινήσεις. Ναι. Το ερώτημα είναι, και το ακούω αρκετά συχνά τις τελευταίες ημέρες, είναι ένα ε, τυχαίο εργαλειακό θέμα η Άγια Σοφιά στην πολιτική του Ερντογάν είναι η κορύφωση μιας πολιτικής την οποία είχε μπροστά του από όταν κατέβαινε για δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη να ασχοληθεί δηλαδή με τα κοινά και την πολιτική. Και τα δύο μαζί είναι. Απ' τη μία είναι ένα εργαλείο όπως κάθε, κάθε μνημείο του πολιτισμού διότι ποντάρει σε αυτό το λεγόμενο θεολογικό εθνικισμό ο οποίος είναι πολύ ανεπτυγμένος στις μουσουλμανικές χώρες και απ' την άλλη είναι ο στόχος, είναι τα, λεγόμενα μικρά σημεία του νεοοθωμανικού του οράματος διότι εξ αρχής αυτός ονειρεύτηκε να γίνει Σουλτάνος στη θέση του Σουλτάνου. Να. Εγώ μάλιστα το έχω και έναν όρο που τον ονομάζω εκτός από το που μίλησε για τον γεωπολιτισμό τον ονομάζω ε, Δημοκράτορα. Τι σημαίνει δηλαδή δημοκράτη δικτάτορα. Είναι δικτάτορα μέσα από δημοκρατικέ διαδικασίε. Γι' mm -hmm. αυτό που ονομάζω η Τουρκία είναι μια δημοκρατορία. Άρα λοιπόν. Και την και... εκλεγμένο ήταν. Ε, ναι, δεν, δεν πάω μακριά και αυτό, και αυτό το λέω. Το θέμα είναι ότι το όραμα που έχει αυτό το νέο Οθωμανικό, είναι σε αντίθεση με το όραμα τη γενικότερη πολιτική ύφεση μεταξύ των κρατών σήμερα τα οποία πρέπει να μένουν στα ωριά του, mm. μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα, το θέμα είναι. Δεν θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο τους Τούρκους που, και τη νέα γενιά των Τούρκων που προβλέπουν, που θέλουν μάλλον ένα, ένα πιο κοσμικό καθεστώς, μια ε, Τουρκία που να έχει σχέση με το, Μα, με δει, το δυτικό τους κόσμο. Τους έχει χτυπάει, χτυπάει πάρα πολύ τον κεμάλατα Τούρκ, τον ε, κεμαλισμό, ναι. με συνεχόμενες στρατηγικές κινήσεις. Ε, βασικά στελέχη του κεμαλισμού έχουν απομονωθεί και απομακρυθεί από τον παράγοντα, από τον πυρήνα της εργασίας και παίζει αυτό το στοιχείο του λεγόμενου νεοεθνικισμού, ο νέο μόνο που εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και το θεολογικό στοιχείο, όπω είπα, το, το, Ισλάμ. Γι' αυτό και μετά την Αγία Σοφία, τι είπε, ότι τώρα πάμε να μετατρέψουμε, ξαναβρούμε πάλι το τζαμί του Αλαξά. Ε, που σημαίνει. Το τζαμί ε... αυτό είναι ένα, το κεντρικό μουσουλμανικό τζαμί στην πόλη των ε, Ιερουσαλήμ. Ε, ναι, αλλά μόνο που εκεί πέρα ήταν πριν από αυτού, ήταν ε Εβραϊκό στοιχείο, ήταν ο ναό εκεί πέρα. Ε, εκεί θα τα βρει κούρα. Και το, γι' αυτό και σα είπα ότι το κάνει περισσότερο για προπαγάνδα και περισσότερο για δημαγωγία. Διότι εκεί στο, στο Ισραήλ δεν αστείευονται. Και εκεί παίζουν αντίστοιχα με τα εθνικά του σύμβολα και δεν έχει καμία ελπίδα να το πραγματοποιήσει. Το κάνει αυτό για να μπορέσει να πάρει μια θέση ισχυρή στο μουσουλμανικό κόσμο σε σχέση με την αντίθεση που έχει με το Ιράν και με την Αίγυπτο. Γι' αυτό το κάνει. Για να φανεί σαν ο ηγέτη ο οποίο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μουσουλμάνων εναντίον του Ισραήλ. Όπω όμω είπα και ξαναλέω και το επιμένω, δεν έχει καμία τύχη. Ενώ εδώ στην Αγία Σοφία μπορεί να παίζει γιατί. Διότι η πολιτική που ακολουθούν οι ελληνικέ κυβερνήσει είναι μια πολιτική ήπια η οποία είναι προσπαθώς με διπλωματικές κινήσεις να λύσει το θέμα. Δεύτερον, η Δύση αποχριστιανοποιείται, άρα τα χριστιανικά σύμβολα της δύση δεν έχουν πια τη μεγάλη αξία που είχαν τη δεκαετία του 80 ακόμη επί ναι. Το είδαμε αυτό και σε άλλες αποφάσεις. Και τρίτον, ότι πρόκειται για το λεγόμενο ανατολικό χριστιανισμό. Ο δυτικός χριστιανισμό. Δηλαδή, ο Πάπα και οι Καθολικοί δεν θα δώσουν μάχη για τον Ανατολικό Χριστιανισμό. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχει το μότο ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, ε, έχουμε δει την Τουρκία να φτάνει μέχρι τη Βιέννη, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και Μην εκπλαγούμε ο... αν, αν δούμε, ουσία... δούμε τέτοιε απόπειρε. Και στην ουσία το ο, κεντρικό κεντρικός να είναι ε, ο χώρος του ευρύτερου ελληνισμού, να το πούμε έτσι, τη, τη, της πάλι ποτέ Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ναι. Λοιπόν, 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 τον δηλαδή τον τα ίδια χώρο. εδάφη, ναι, δηλαδή τα ίδια τον πράγματα τον Έχει στρατηγική. ξαναβλέπουμε. Η στρατηγική του είναι να φτάσει, να, με, να επεκτείνει το νεοοθωμανικό του όραμα, να το κάνει να είναι σε εδάφη, Δεύτερον, να μειώσει όσο γίνεται την ελληνική πραγματικότητα, Τρίτον, να μπορέσει να μπει γερός παίκτη στο Αιγαίο ναι. και στη Λιβύη, στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή, ειδικά στη Λιβύη και στη Συρία, δεν του βγήκε. Στη Συρία μπήκαν οι Ρώσοι μπροστά και του λένε Στοπ. Στη Λιβύη έχουν μπει οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι, και εν μέρει οι Ρώσοι, αλλά ειδικά οι Γάλλοι, οι οποίοι όπω ξέρουμε. Είναι ένα μεγάλη... κεφάλαιο που θέλω να το αναπτύξουμε σε λίγο. Ναι. Αλλά πείτε μου το εξή, έτσι όπω βλέπετε εσεί τα πράγματα ζώντα στη Δυτική Ευρώπη η λογική της ήπιας διπλωματίας που διαχρονικά και διακομματικά ακολουθεί η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα και ο ελληνισμός Άκουσα τον ε, κύριο Αναστασιάδη προχθές να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμεί δεν μπορούμε να πλακωθούμε με του Τούρκου, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλο του κυπριακού ελληνισμού. Δηλαδή, αν 40.000 στρατιώτε που έχουν από το βόρειο τμήμα μα επιτέθουν ποιο θα του σταματήσει, ποιο θα προλάβει να του σταματήσει. Άρα, τελειώσαμε. Είναι ρεαλιστική λοιπόν, η, η ανάλυση. Η, 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 η πλευρά η ελληνική λοιπόν λέει ότι εμεί έχουμε, έχουμε μάλλον πολλά να χάσουμε αν έρθουμε σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Ενώ η Τουρκία έχει μόνο να κερδίσει. Άρα δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Είναι μια λογική η οποία ακολουθείται τα τελευταία είναι χρόνια. είναι η βασική κεντρική πολι... εξωτερική, διπλωματική εξωτερική πολιτική απέναντι στο θέμα το του τουρκικό. Ναι. Πρακτικά και αριθμητικά, σε επίπεδο πολεμική μηχανή, η Τουρκία είναι ισχυρότερη. Αυτό το ξέρουμε. Mm -hmm. Όμω, μήπω εδώ θα έπρεπε να έχουμε ισχυ... μεγαλύτερη ισχύ στο στρατό και να έχουμε μεγαλύτερες διπλωματικές σχέσεις με ισχυρά κράτη. Δηλαδή αυτό στο Ανατολικό Αιγαίο, ε, στη Μεσόγειο, μήπως εκεί θα μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα με Ευρωπαίους και Δυτικούς παίχτες. Εκεί ας πούμε αυτή η συμμαχία με Ισραήλ, Αίγυπτο, Γαλλία και Αμερική, Αμερικάνικα συμφέροντα, μήπως αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ισχυρό ώστε κάθε επέμβαση της Τουρκίας να μην είναι απειλή μόνο κατά της Ελλάδος αλλά να είναι απειλή κατά των λεγόμενων δυτικών συμφερόντων αλλά εκεί θα πόσο πιο να πιο ισχυρά να παίξουμε δηλαδή να κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου έτσι. Ο, η προηγούμενη κυβέρνηση είδαμε ότι είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους ε, η τωρινή κυβέρνηση ε, συνυπέγραψε ε, για την παραμονή των βάσεων χωρί όρου ναι, στην ουσία ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι έχουν τη, στιγμή, καλυσίες. τη στιγμή που οι Τούρκοι του ξύλωναν από το Ιντσερλίκ. Για να βλέπουμε το γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Ε, πήγε ο Πρωθυπουργό και είπε στον Τραμπ: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε οι σίγουροι σύμμαχοι. Ε, τι άλλο να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να φτιάξουμε τέτοιου είδου σχέσει οι οποίε να, είναι, να αγγίζουν τη λογική τη Δύση. Η λογική τη Δύση είναι μια λογική συμφερόντων. Δεν είναι πια λογική ιστορία ή λογική πολιτισμού. Ε, Του είπαμε, ελάτε να ε, παίξουμε με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο και ορίστε τι γίνεται. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή να γίνει πράξη. Εκτό αν, εκτός αν ε, αφήσουμε την Τουρκία με την τακτική αυτή να κάνει το λεγόμενο ανατολικό λάθο, όπω υπήρξε στο ανατολικό ζήτημα, να πάρει παραπάνω θάρρο από όσο πρέπει και εκεί πια η Δύση να θεωρήσει ότι μέσω της, ε, του ζητήματο του Αιγαίου ή τη Ελλάδο απειλείται η δικιά τη ταυτότητα σε πολλαπλά επίπεδα. Και εκεί πια η Δύση κάνει το λεγόμενο πόλεμο και δημιουργεί ένα νέο ανατολικό ζήτημα. Δεν αποκλείεται αυτό. Εάν η Τουρκία συνεχίσει αυτή τη λογική, η δημιουργία ενό νέου ανατολικού ζητήματο είναι πάνω στο χάρτη. Είναι ένα ενδεχόμενο. Προ το παρόν όμω, το να προσπαθήσουμε να κάνουμε πόλεμο απέναντι στην Τουρκία. Βλέπουμε ε... ότι ο πόλεμος ξεκινάει από την οικονομία. Βλέπουμε ε, ε, να υπάρχουν ορισμένα μέτρα από τη μία ε, τότε με τη Συρία και ούτω καθεξής εναντίον της Τουρκίας και από την άλλη βλέπουμε... Να σώζεται η τουρκική οικονομία στην ουσία με δάνεια των Βρετανών, των Ρώσων και του Κουβέιτ. Ναι, γιατί τη θέλουν 35 ακόμη. 35 του ναι, ναι, θέλουν ακόμη την Τουρκία να είναι ένα εργαλείο των Δυτικών προ το παρόν απέναντι στην εσωτερική κόντρα με του Αμερικάνου και απέναντι και στην εξωτερική κόντρα με, με Ρώσου και Κινέζου. Ναι. Με αυτή τη λογική. Όσο η Τουρκία έχει αυτή την γεω, γεωπολιτική και αν θέλουμε την στρατηγική θέση, πάντα δεν απειλείται η Δύση. Εάν όμω δούμε του Γάλλου, βλέπουμε ότι οι Γάλλοι έχουν δι... ει διπλού επίπεδο χτύπημα την Τουρκία. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αρνούνται πεισματικά να βάλουν την Τουρκία. Οι Γάλλοι είναι αυτοί που αρνούνται περισσότερο από όλου την... την είσοδο τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί δεν θέλουν να μπουν άλλοι ανεξέλεγκτοι ξένοι εργάτε στην αγορά τη εργασία, διότι mm -hmm. υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί. Άρα η Γαλλία κινδυνεύει με αποσταθεροποίηση. Και δεύτερον, βλέπουν την Τουρκία να χώνεται στα πόδια του στη Λιβύη. Και να χώνουνται στα πόδια του στη Μεσόγειο. Αυτό το πράγμα, Επειδή... όταν βλέπουμε τον Μακρόν και βγαίνει επίσημα και κατηγορεί την Τουρκία, αλλά με τόσο ανοιχτό και άγριο τρόπο, αυτό κάτι δείχνει. Α αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Επειδή θεωρούμε πολλέ φορέ ω Έλληνε ότι ο κόσμο μα σταματάει στα σύνορά μα και δεν κοιτάμε Μεγάλο γύρω κύρω, την περιοχή μα, και δυστυχώ είναι και λίγοι πολιτικοί που έχουν μια αντίστοιχη αντίληψη ότι ο κόσμο δεν τελειώνει στα σύνορά μα, ίσα ίσα που τα σύνορά μα επηρεάζονται από το τι ακριβώ γίνεται στον κόσμο. Ε, με έκπληξη έχω την εντύπωση πολλοί Έλληνε που έχουν συνηθίσει την αδιαφορία των Δυτικών βλέπουν τη στάση τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μια στάση επειδή παρακύλαμε τι ακριβέ, τι πανάκριβε δύο Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε μηνάτες. να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία ναι. με τη Γαλλία. Γιατί γίνεται αυτό. Τι συμφέροντα πλήττονται. Ε, για τη μεριά Γκών, την ουρία των Γάλλων, εννοείται. Οι Γκών. Γάλλοι θέλουν να ακολουθήσουν, ακολουθήσουν την πολιτική του Ντεγκόλ. Η πολιτική του Ντεγκόλ σημαίνει μια ισχυρή Γαλλία, ανεξάρτητη παρότι παραμένει στο ΝΑΤΟ, αλλά ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ, και η οποία Γαλλία από μόνη τη μπορεί να κάνει διάφορε κινήσει, οι οποίε να τη βγάλουν στη Μεσόγειο σαν να είναι πρώτο παίχτη. Η Μεσόγειο και το Ανατολικό Αιγαίο είναι πραγματικά ένα μεγάλο χαρτί και για λόγους οικονομίας όπως πολύ σωστά λέχτηκε για το αέριο αλλά και για λόγους ιστορίας. Εγώ επιμένω να βάζω πάντα και το πολιτιστικό στοιχείο δίπλα στην οικονομία. Αυτά τα πράγματα η Γερμανία δεν μπορεί να τα ακολουθήσει. Είναι δέσμια των Αμερικάνων λόγω της συμφωνίας που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γαλλία δεν είναι δέσμια. Θέλει λοιπόν η Γαλλία να εκμεταλλευτεί αυτή τη νέα στάση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τη απουσίας παράδειγμα των Βρετανών και των Αμερικάνων από τη Μέση Ανατολή οι οποίοι στρέφουν τον νου τους στην λεγόμενη Νότια Ανατολική Ασία προς την Κίνα και θέλει επίσης να δημιουργήσει μια ισχυρή πρόσβαση στη Μεσόγειο καθότι η ίδια είναι η Μεσογειακή χώρα. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία τα λέμε στοιχεία γκολισμού. Θα τα έκανε ο Ντεγκόλ αυτά. Ναι. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα του Ντεγκόλ. Ο Μακρόν έχει αλλάξει και από διεθνο, διεθνι, διεθνιστής με κλειστά τα μάτια τυφλό διεθνιστή χρηματοπιστωτική υπάκου που υπήρχε, τώρα παίχει στοιχεία αγκολισμού, διότι είναι στοιχεία επιβίωση για τον ίδιο, για να μπορεί να νικήσει τη Λεπέν σε σκληρή μάχη που θα γίνει και να μπορέσει είτε αυτό ή κάποιο σαν αυτόν να ξανακερδίσει τη διαχείριση. Ναι. Άρα λοιπόν, ποιο είναι ο καλύτερο παίχτη τη Γαλλία αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι η καποιο σαν αυτον να ξανακερδισει τη διαχειριση αρα λοιπον ποιο ειναι ο καλυτερο παιχτη τη γαλλια αυτη τη στιγμη εκει ειναι η οποία δεν την απειλεί σε επίπεδο εργατικής εισβολής είναι η Ελλάδα η οποία σε επίπεδο πολιτισμού παραμένει ή το θέλουμε είτε όχι η μακρινή μητέρα της Ευρώπης αλλά και η τωρινή σύμμαχος διότι πάρα πολλοί διανοούμενοι είναι στη Γαλλία Έλληνες και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Γαλλία και στα γράμματα και επίσης ο γαλλικός λαός αγαπάει την Ελλάδα. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Αγαπάει την Ελλάδα. Μιλούν για την Ελλάδα, εγώ του βλέπω καθημερινά. Θέλουν να πάνε έξω. Θέλουν... Είναι ο λαό ο οποίο ακόμη και στο θέμα των πρεσπών, δεν έπαιξε καθόλου το θέμα ότι οι πρέσπες είναι νίκη της ειρήνης κτλ. Δεν ασχολήθηκαν καν διότι στις εσωτερικές συζητήσεις ήταν εναντίον της συμφωνία των πρεσπών. Άρα, και αυτό η... εξαιτία τη ελληνικής παιδείας. Ναι, ναι, άρα λοιπόν την οποία επανέφεραν. Παναλαμβάνω, προσοχή, να. να το ακούνε όλοι εδώ πέρα. Την ελληνική παιδεία την επανέφερε ο Μακρόν από πέρσι. Και φέτο ναι. στα γαλλικά σχολεία. Εμεί δεν την έχουμε Αυτή την έχουμε. Δεν είναι θέμα εθνικισμού. Είναι όχι. θέμα συνέχιση ενό μεγάλου. Ευρωπαϊκή μεγάλο, ταυτότητα. Ακριβώ. Ενό πολιτισμού μεγαλοπρεπού που στην ουσία έχει διαμορφώσει την ευρωπαϊκή και. Όχι μόνο την ευρωπαϊκή. την ατομικότητα την και τη δη, δη, δημοκρατία. Την δυτική σκέψη. Τη αυτό το πράγμα. Οι σχέση. Γάλλοι είναι πρωτοπόροι σε αυτή τη λογική. Mm -hmm. Και αφού είναι πρωτοπόροι. Μέχρι πού είναι. Γιατί μα πιέζει και ο χρόνο, μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να το φτάσουν οι Γάλλοι. Εάν δηλαδή, απειληθούν. Και... Είδαμε τι έγινε στη Λιβύη. Χτύπησαν. Δεν το είπαν ανοιχτά. Ναι. Αλλά γαλλικά αεροπλάνα ήταν αυτά τα οποία τσακίσαν το στρατόπεδο και φάγανε την πρώτη του σφαλιά ρε Τούρκοι. ένα στρατόπεδο με αντιεροπορική ε, αντιεροπορική βάση των Τούρκων στην ναι. ουσία. Υπόθηκε ότι ήταν αγνώστου του ταυτότητα μοιρά. Γαλλικά αεροπλάνα ήταν αυτά. Τι κοροϊδεύουν. Μοιρά στην περιοχή από αυτού που εναντιώνονται στην Κύπρο έχουν οι Γάλλοι, η Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ποιο θα χτυπήσει, ο Γάλλο <laughs> θα χτυπήσει, ο οποίο έχει βγει ανοιχτά και κατηγορεί τον Τούρκο. Αλλά δεν θέλει να το ανακοινώσει κιόλα για να μην φανεί τεράστια ήττα στον Ερτογκάν. Ναι. Δηλαδή. Ακολουθούν λίγο την πολιτική των Ισραηλινών, οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι είναι πάρα πολύ σόφρονε οι Ισραηλινοί. Χτυπούν τον αντίπαλο, το χτυπούν στο κεφάλι και δεν βγαίνουν να κάνουν καμία ανακοίνωση. Δεν ναι. βγαίνουν να κάνουν να κάνουν να ναι, έπερση. Ναι. Εί... Το ξέρει όμω ο άλλο. Βέβαια το τον ξέρει. Τον, τον ειδοποιεί και πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Πρόσεχε την επόμενη θα είναι ισχυρότερο ναι. το χτύπημα. Άρα, και λοιπόν, Αυτό μετά το επεισόδιο με την γαλλική φρεγάτα που την κλείδωσαν ναι, στην ναι, ουσία του πυράβλου οι Τουρκικέ Αρχέ. Ναι, κάτι που δεν κάνανε οι Ρώσοι. Οι οποίοι κυριολεκτικά στο θέμα τη Αγία Σοφία, το περίφημο ξανθό γένο, παραμύθια τη Χαλιμά, συγγνώμη, είναι η δικιά ναι, μου άποψη, ναι, ναι. μα πούλησαν, το λέω συσταγωγικά, έπαιξαν φοβερά άρνικο ρόλο όπω έχουν παίξει πάντοτε οι Ρώσοι σε θέματα Ελλάδο, κοιτάνε τον εαυτό του. Λοιπόν, εμεί δεν μπορούμε να λέμε ότι περιμένουμε από του Ρώσου. Εμεί είμαστε Ευρωπαίοι. Θα περιμένουμε από του Γάλλου, όχι από του Γερμανού. Ναι, Όχι άκουσα, άκουσα μία δήλωση του κυρίου Δένδια ο οποίος είπε ότι σε περίπτωση που υπάρξει γεώτρηση, ένα θερμό επεισόδιο μέσω γεωτρήσεων Ήταν ενδεχόμενο. Ε, στην Ελλάδα αυτό που θα ζήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που δεν θα το περιμένει Ναι, γιατί ο, γάλλος είναι. ο γάλλος είναι αποφασισμένος να χτυπήσει Θυμηθείτε αυτό, το λέω εδώ και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου. Ο Γάλλο είναι αποφασισμένο να χτυπήσει. Δεν μπορεί να αφήσει την Τουρκία να πηγαίνει στη Λιβύη που δεν έχει κανένα γεωγραφικό, πολιτικό ή οποιοδήποτε συμφέρον και να παίζει ρόλο εκεί πέρα. Την Τουρκία η οποία πήγε να μπει στη Συρία. Ευτυχώ εκεί μπήκαν yeah. οι Ρώσοι και την εμπόδισαν. Yeah. Αυτή... Ε, νομίζω ότι έχουμε κάνει συμφωνία με τους Γάλλους Να έρθουν γρήγορα γρήγορα να κάνουν αγκαιότρηση αυτή Ναι, 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 μα γι' αυτό λέω Η πολιτική αυτή με τους Γάλλους πρέπει να συνεχιστεί Να υπάρξει στρατιωτικό σύμφωνο mm -hmm. να, υπάρξει, να δώσουμε στους Γάλλους χώρο Δώσου χώρο Οι Γάλλοι δεν είναι εχθροί των Ελλήνων ναι. Μπορεί να κοιτάνε τα συμφέροντά του και καλά κάνουν. Λέξε, όλοι, αλλά όμω σε, ναι, σε επίπεδο ευρύτερου πολιτισμικού τρόπου ζωή είναι κοντά μα. Λοιπόν, πείτε μου κάτι τελευταίο πάρα, με πάρα πολύ ε, σύντομο τρόπο, γιατί μα πιέζει ε, ο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ Έχει... θα μείνω τα μισή μήνα εδώ. Ω, ωραία, θα τα ξαναπούμε. <laughs> Θέλω το εξή να μου πείτε. Έχουμε Αμερικάνικα κολέγια. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ε, τα Ινστιτούτα του Γκέτε, του Γερμανού. Έχουμε τα Γαλλικά Ινστιτούτα. Η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε με, με τέτοια διάχυση πολιτιστική που έχει ολόκληρο το δυτικό κόσμο να κάνει αντίστοιχα Ινστιτούτα. Ακριβώ. Όχι μόνο θα μπορούσε, επιβάλλεται. Είναι τεράστιο λάθο πολιτικά, τεράστιο λάθο των Υπουργών Πολιτισμού μέχρι τώρα, οι οποίοι αρνούνται δίθεν στο θέμα τη οικονομία, ενώ θα μπορούν να πάρουν κονδύλια για αυτό το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θα μπορούν να βρουν τρόπο να πάρουν κονδύλια. Διότι η παρουσία των ελληνικών Ινστιτούτων σε αυτέ τι περιοχέ μα επιτρέπει να έχουμε πολιτιστικού πρεσβευτέ οι οποίοι μέσα από εκδηλώσεις θα μπορούν να ξυπνούν και να συγκινούν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας την οποία έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, το οποίο συνδέεται με την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Πρέπει να γίνει αυτό χτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαβάτα για την πολύ όμορφη αυτή συζήτηση που είχαμε και αυτή τη φορά.